κυρία Καρατική, μάχονται. Έχουν αυτό που λέμε ελληνικό φιλότιμο. Και είναι δικιά μας λέξη. Και αυτό το πω και γίνονται έμπρακτα, κάθε μέρα. Με προσφέροντας αγάπη, η οικογένεια στέλνει έναν τρόπο να έρθουν τα παιδιά τους. Αυτό ίσως που δεν έχουν στις δικές οικογένειες. Γιατί ξέρετε, εμείς στην ειδική αγωγή έχουμε την τέτοια περιπτώσεις με αυτό. Αναπηρία. Προηγουμένως στην είσοδο, ο κύριος Καλοκαιρινός πέταξε το μπαλάκι σε αυτή τη μάνα. Τι θα έκανα εγώ? Θα έφευγα το γραφείο μου και θα πήγαινα σπίτι μου να στεγάσω όλα τα μέρα. Απαιτώ σεβασμό στο παιδί μου, στα παιδιά όλων αυτών των ανθρώπων και μετά στη ζωή μου. Από το Συμβούλιο και μία ερώτηση. Εσείς οι δημοκράτες που προσλάβατε, υπογράψαν αυτό το χαρτί, είπατε να πάνε τα παιδιά μας όπου θέλουν να μπουν στο σχολείο, βάλανε όρια ότι μέχρι εκεί μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Που σημαίνει ότι δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει αμαία, τι σημαίνει αναπηρία και ότι δεν μπορείς. Απαιτούμε σεβασμό στα παιδιά μας και δεν τον βλέπουμε. Σκεφτείτε λίγο, έρχεται ένα παιδί με ιδιαιτερότητες, με αυτισμό που είναι το δικό μου. Μπορείς ένα παιδί 60-70 κιλά να το σταματήσεις, να μην φτάσεις στο πρανές και να κόψεις το κεφάλι του σε αυτά τα σύντρα που έχετε βάλει.